Τα Χριστούγεννα είναι καιρός αυτογνωσίας, κατανοήσεως, διαφοράς μεταξύ Θεανθρώπου και Ανθρωποθεού, αναφέρει στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στην κατάσταση στην Ουκρανία. Ήθε το επερχόμενο 2023 να αποδειχθεί ευδοκία και χάρητη του διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν σαρκοθέντος Θεού Λόγου, περίοδος ειρήνης, αγάπης και αλληλεγγύης, αληθής εν ιαυτός της Χριστότητος του Κυρίου. Έτι πολλά και ευλογημένα. Η γέννηση του Θεού ως ανθρώπου είναι το μεγαλύτερο γεγονός όλων των εποχών και όλων των αιώνων, το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου, ο οποίος αναφέρθηκε στο βαθύτερο νόημα των Χριστουγέννων. Ο Χριστός έρχεται στη ζωή μας και στη ζωή του κόσμου μας ως πεδίο νέων. Αυτήν την κατάσταση της παιδικότητας που την συνοδεύει η αθωότητα, η απλότητα, η αγνότητα, την οποία προβάλλει η εορτή της Θείας Ενανθρωπίσεως και που δεν αποτελεί ηλικιακή χρονική περίοδο, είναι η κατάσταση την οποία οφείλει να βιώνει καθένας από εμάς που επιθυμεί τη σωτηρία. Στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης στέλνει μηνύματα αγάπης και ειρήνης, σημειώνοντας πως εάν γίνουμε φίλοι Θεού, τότε θα γίνουμε και φίλοι του εαυτού μας, προσθέτοντας πως εάν ο τυραννός μας είναι ο ίδιος μας ο εαυτός και κόλασή μας όλοι γύρω μας, τότε αυτή η γιορτή θα είναι απλά η κορύφωση της μοναξιάς μας. Όσο κι αν είναι δύσκολο να γκρεμίσουμε τον ψεύτικο κόσμο που έχουμε οι ίδιοι δημιουργήσει με επίκεντρο τον εαυτό μας, το άστρο της Βηθλεέμ της Αγίας μας Εκκλησίας μας δείχνει το δρόμο για να βγούμε από τα σκοτάδια στο ξέφωτο της νέας ζωής που φανέρωσε με τον ερχομό του ο ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός. Στη ζωή και την αλήθεια που δίνει όχι μόνο στους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας στην Αφρική, αλλά και στους ανθρώπους των πόλεων που διψούν για την υπέρβαση του καθημερινού αλλά και του αιωνίου θανάτου, αναφέρθηκε στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Από την Αλεξάνδρειά μας και φέτος, υψώνω τα χέρια μου στον ουρανό και στον καθένα και στην κάθε μια θέλω να σας ευχηθώ να έχετε υγεία, να ονειρεύεστε, να ελπίζετε και η χαρά του Θεού αυτό των ευλογημένων ημερών θα είναι πάντα κοντά σας. Καλά Χριστούγεννα, υγεία και χαρά και ειρήνη να έχετε. Αμήν.